Ιστορία τρίτης δημοτικού, μέρος δεύτερο, προϊστορία. Η εποχή του χαλκού στην Ελλάδα. Ενότητα 8, ο Κυκλαδικός πολιτισμός. Δύο. Η τέχνη των Κυκλαδιτών. Οι Κυκλαδίτες ήταν σπουδαίοι τεχνίτες. Κατασκεύαζαν μυτερές λεπίδες και άλλα εργαλεία από οψιανό. Ο οψιανός είναι μια μαύρη, πολύ σκληρή πέτρα που έβγαινε στη μήλο. Αργότερα, όταν έμαθαν να χρησιμοποιούν τον χαλκό, έφτιαξαν καλύτερα εργαλεία, όπως μαχαίρια και πριόνια, σφυριά και σμήλες. Με αυτά κατασκεύαζαν αγκία σε διάφορα σχήματα από λευκό μάρμαρο που έβγαινε στην Άξο και την Πάρο. Ήταν όμως και σπουδαίοι καλλιτέχνες. Τα πύληνα αγκία τους τα διακοσμούσαν απ' έξω με πολύ ωραία σχέδια. Πολλά από αυτά είχαν σχήματα ζώων, άλλα είχαν σχήμα τηγανιού και γι' αυτό ονομάζονται τηγανόσχημα. Έφτιαχναν επίσης ωραία κοσμήματα, καρφίτσες, βραχιόλια, δαχτυλίδια από ασίμι και χαλκό και πολύ ωραία περιδέρεα από κοχύλια και πολύχρωμες πέτρινες χάντρες. Τα σπουδαιότερα έργα τους όμως ήταν τα ειδόλια. Αυτά ήταν μικρά αγάλματα φτιαγμένα από λευκό μάρμαρο. Τα περισσότερα παρίσταναν γυναίκες, θεές ή νύμφες με τα χέρια τους διπλωμένα στο στήθος. Έφτιαχναν και ανδρικά ειδόλια που παρίσταναν κυνηγούς, μουσικούς και ανθρώπους που γλεντούσαν. Οι Κυκλαδίτες έμποροι πουλούσαν αυτά που έφτιαχναν σε όλο το Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη. Στην Κρήτη γνώρισαν την τέχνη των Μινωητών και επειδή τους άρεσε πολύ την έφεραν στα νησιά τους. Έτσι, στην πόλη του ακροτηρίου της Θήρας, Σαντορίνης, έκτισαν ωραία σπίτια με θαυμάσιες τοιχογραφίες που παριστάνουν πουλιά, ζώα, λουλούδια και ανθρώπους εκείνης της εποχής. Όλα αυτά τα έργα τέχνης που έφεραν στο φως οι αρχαιολόγοι βρίσκονται τώρα σε διάφορα μουσεία. Παράθεμα 3. Τα Κυκλαδικά ειδόλια μιλούν. Έχετε ξαναδεί πιο κομψό γυναικείο ειδόλιο, δεν φαντάζομαι. Ας αρχίσουμε από το κεφάλι μου. Ενώ είναι τριγωνικό, πάνω-πάνω στο μέτωπο, κυρτώνει ελαφρά. Η μύτη μου λεπτή, μου δίνει μια παράξενη σοβαρότητα. Μυτερό είναι το πηγούνι μου, μυτερή και η ώμη μου. Και έπειτα από τις τόσες γωνίες έρχεται η αντίθεση, η παχουλή κοιλιά μου. Ναι, καλά το καταλάβατε. Περιμένω μωρό, ακουμπώ τα χέρια πάνω της σαν να θέλω να τα βάλω για προσκεφάλι του. Νομίζω πως είμαι η πιο κομψή έγκυος γυναίκα που έχετε δει. Η μισή από τη μέση και πάνω είμαι σουβλερή και η άλλη μισή από τη μέση και κάτω είμαι όλο απαλές καμπύλες. Να το μυστικό του καλλιτέχνη, να γιατί είμαι πασίγνωστη σε όλο τον κόσμο. Σοφία Γιαλουράκη, τα Κυκλαδικά ειδόλια ζωντανεύουν. Παράθεμα 4. Ο αρπιστής από την Κέρο. Είμαι από τους πρώτους μουσικούς του ελληνικού κόσμου. Είναι σίγουρο πως ο καλλιτέχνης που με έφτιαξε αγαπούσε τη ζωή. Κάθομαι αναπαυτικά σε μια θαυμάσια καρέκλα που μοιάζει με θρόνο. Με το κεφάλι γερμένο ελαφρά πίσω, αποπνέω ζωντάνια και κέφι. Φαντάζεστε πόση προσπάθεια θα χρειαζόταν από τον καλλιτέχνη να φτιάξει εμένα, την τριγωνική άρπα μου και το θρόνο μου με τόση μαστοριά και ευαισθησία. Σκεφτείτε μόνο τα εργαλεία της εποχής και θα καταλάβετε. Σοφία Γιαλουράκη, τα Κυκλαδικά ειδόλια ζωντανεύουν. Παράθεμα 5. Η τοιχογραφία της Άνοιξης από το ακροτήρι της Θήρας. Σε άσπρο βάθος, μαύρη πρασινοπή και κίτρινη βράχη φάνταζαν κατάσπαρτοι από κόκκινους κρίνους. Σε μπουκέτα 3-3 μαζί ήταν άλλη ολάνυχτη, άλλη μισάνυχτη, ακόμα και οι πιότεροι σε μπουμπούκια που λες λυκλιζόντανε στο αεράκι πάνω στα χρυσά τους κοτσάνια.
Τρεις τίμονες και ένας ύπαιρος που τους ξεπερνούσε φύτρωναν από το κάθε λουλούδι. Ανάμεσά τους μαυρογάλαζα χελιδόνια πετάριζαν ζευγαρωτά ή ξεμοναχιασμένα, σπαθίζοντας το λευκό βάθος με τα λιγνά τους κορμάκια. Ήτανε τόσο όμορφα που θαρούσες ότι η ίδια η άνοιξη γλίστρησε από την πορτούλα να φουντώσει στους τοίχους. Νίτσα Τζόρτζογλου, «Όταν οργίζεται η γη».